Καταπατημένα δάση λοιπόν, δεν είναι μόνο τα καμένα δάση, για τα οποία έγινε πολύς λόγος τελευταία, γιατί μπορεί η φωτιά να δίνει ευκαιρίες για οικοπεδοποίηση. Το ίδιο όμως συμβαίνει όταν το καθεστώς χρήσης γης είναι αμφισβητούμενο. Άλλη μια ιστορία θα δούμε τώρα, καταπατημένης γης στο πυκνοδομημένο Ημιτό, κάπου στα Αγγλικά νερά. Την ίδια στιγμή που ο προβληματισμός στρέφεται στη διαφύλαξη των καμένων περιοχών από την οικοπεδοποίηση, η δόμηση στις άκαυτες δασικές περιοχές συνεχίζεται κανονικά. Και έχουμε μία καταγγελία από το Σάββατο ότι κάποιος ήρθε εδώ πάνω στα εκτός σχεδίου και δασικά να κόψει κάποιο δέντρο. Και από εκείνη τη στιγμή επιληφθήκαμε του θέματος να παίρνουμε την αστυνομία, το δήμαρχο. Οι τρύπες ανοιχτήκανε το Σάββατο και τη Δευτέρα το πρωί, την ώρα που ήρθε η αστυνομία και τον μάζεψε αυτό τον εργάτη, και χθες μπήκαν τα παλούκια. Οι πληροφορίες που έχουμε από την τεχνική υπηρεσία είναι ότι είναι, υπάρχει ιδιοκτήτης και είναι αγορασμένο οικόπεδο, δεν είναι καταπατημένο οικόπεδο. Ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου διαφωνούν για το δασικό ή μη χαρακτήρα της περιοχής. Η περιοχή συγκεκριμένη δεν είναι δασική. Γίνεται μια προσπάθεια από το Δήμο, όλη η περιοχή αυτή με το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό να ενταχθεί στο σχέδιο. Αυτή θεωρείται δασική περιοχή βάσει των σχεδίων του μελετητή που έκανε για την έγκριση του σχεδίου πόλεως και βάσει το ότι λέει και το δασαργείο. Μέχρι να επανέλθει η συμφωνία, ότι έχει μείνει αδόμητο στις παρυφές του πυκνοδομημένου Ημιτού θα έχει πια οικοδομηθεί. Και καθώς δασικοί χάρτες δεν υπάρχουν, η σύγχυση ευνοεί τους καταπατητές.